Η μία μετά την άλλη, περιφέρειες και πόλεις στην νοτιοανατολική Βρετανία μπαίνουν σε γενική καραντίνα. Όμως ο Μπόρις Τζόνσον ανακοινώνει ότι από 23 έως 27 Δεκεμβρίου θα χαλαρώσουν τα μέτρα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. We don't want to, as I say, to ban Christmas, to cancel it, and I think that would be frankly inhuman. Σε lockdown είναι από χθες και η Γερμανία, με την Άγγελα Μέρκελ να προειδοποιεί για το τι θα συμβεί αν δεν εμβολιαστεί η πλειονότητα του πληθυσμού. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Zwar sehr viel länger. Στη Σουηδία, σε μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση, ο βασιλιάς επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς που οδήγησαν σε συνολικά 7.800 νεκρούς από τον COVID-19. Στη Ρωσία, ο 68χρονος Βλάντιμιρ Πούτιν περιμένει τη σειρά του για να εμβολιαστεί, καθώς προτεραιότητα έχουν όσοι είναι από 18 έως 60 ετών. Βακτσίνε пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. Πάντως εξαίρεση φαίνεται ότι αποτελεί ο Όλιβερ Στόουν. Ο 74χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι έκανε την πρώτη δόση του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. Okay. I don't know if it's going to work. I got it a few days ago. Is it the Russian one? I've heard good things about the Russian vaccine. Yes. Ο αντισυμβατικός δημιουργός μάλιστα τόνισε ότι θα ταξιδέψει ξανά στη Ρωσία για να κάνει και τη δεύτερη δόση του ρωσικού εμβολίου.